τη δυνατή ομάδα των Εσπερίδων. Καλλιθέας υποδέχεται την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στο νέο κλειστό γυμναστήριο η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ, τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας γυναικών. Η ομάδα του ΠΑΣ μετά από τρία συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα ιτήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη Λευκάδα από την τοπική νίκη και θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες απέναντι όμως σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Ο coach της ομάδας Τζον Μαργαρίδης αναφέρθηκε για το παιχνίδι της Κυριακής αλλά και για τους επόμενους στόχους της ομάδας. Ναι, βέβαια, είναι πολύ ίσο καιρός που δεν έχουμε παίξει και ελπίζεις ότι θα συνεχίσεις εκεί πέρα που τ' άφησες ή ίσως και λίγο καλύτερα, αλλά μερικές φορές επειδή δεν έχεις παίξει για αρκετό καιρό δείχνεις το παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι το ίδιο για όλες τις ομάδες. Όλες είχαν 2 εβδομάδες χωρίς να έχουν αγώνα και βλέπουμε και κάνουμε. Καλύτερα ναι, προσπαθούμε, γιατί οι άλλες αρχίσανε από τον Αύγουστο και τώρα ξαφνικά και δεν κάνουμε και κάτι που είναι συνηθισμένο και έτσι έχουν λιγάκι, το τι κάνουν είναι και μόνες τους διαβάζουν και κοιτάζουν βιβλίο και όλα αυτά για προσπαθούν να καταλάβουν όσο πιο πολύ μπορούν και ταυτόχρονα εμείς το έχουμε απλοποιήσει όσο μπορούμε έτσι ώστε να έρθουμε κάπου εκεί στη μέση. Εμείς και οι καινούργιες παίκτριες. Βέβαια, πρέπει να παίξουν για να είμαστε πλήρες μέχρι να έρθουν τα play-out και όσο πιο πολλοί παίξουν τόσο καλύτερη ομάδα θα είμαστε γιατί θα μπορούμε να βασιστούμε και σε αυτές. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο, ότι έχουμε ακόμη 3 αγωνιστικές και σε αυτές τις αγωνιστικές πρέπει όσο πιο καλά γίνεται να βελτιώσουμε την ομάδα έτσι ώστε να είμαστε πλήρες σαν ομάδα. Το μυαλό που είναι περισσότερο, είναι στα 3 παιχνίδια που έρχονται, στα play-out ή στο Final Four του κυπέλλου? Είναι στο επόμενο παιχνίδι. Παίζουμε ένα-ένα παιχνίδι, δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Δεν μπορείς να έχω να αντιμετωπίσω εσάς και να πάω πιο πέρα και να αντιμετωπίσω κάποιον άλλον. Ναι. Λοιπόν, άμα το παίξουμε έτσι ώστε κάθε παιχνίδι να προσπαθήσουμε το καλύτερο που μπορούμε, σιγά σιγά η πρόσθεση θα γίνει και οι αριθμοί θα είναι εκεί πέρα που χρειάζεται να είναι όταν φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε. Αλλά για τώρα είναι ο επόμενος αντίπαλος. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου, εντάξει, ήταν άλλο παιχνίδι, αλλά γενικότερα ήταν μία, αν όχι η χειρότερη, μία από τις πιο κακές εμφανίσεις της ομάδας τότε. Ήταν η χειρότερη. Ναι. Δεν κάναμε καλή δουλειά. Είναι σαν να με φέρνεις να σου φτιάξω το ψυγείο και στο χάλασα. Δεν κάναμε καλή δουλειά. Το καλό τώρα είναι ότι το σκορ είναι πάλι 0-0 και θα δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται.